Χθες το βράδυ είδα ένα όνειρο. Και πραγματικά, μετά από τις ομιλίες του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, και του προλαλήσαντα πρώην Υπουργού Υγείας, κ. Γεωργιάδη, μου έρχεται στο μυαλό μια μαντινάδα που λέει «Ο ψάργας το δα το όνειρο και δα μου ξεδιγαίνει πως με παρέα εκάθου μου να ξεκετιμημένη». Δεν κάνετε τίποτα. Είστε πεντακάθαροι. Είστε αγνοί και αμόλυντοι σαν το... Μάλιστα. Θέλει πολύ θράσος πραγματικά. Θέλει πολύ θράσος. Τώρα το πω το όνειρο. Θέλει πολύ θράσος πραγματικά να είσαι βουτυγμένος μέχρι το λαιμό. Ας έχουν ξεπεράσει από πάνω. Στη λαμογιά και στη διαφθορά να έχεις διακινήσει με τις υπογραφές σου δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και εδώ να λες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα για το φόνο. Φανταστείτε δηλαδή, Αντρέα φαντάσου το, γιατί αυτό το όνειρο είδα, είδα ότι σου στέλνει ο Φρουζής ένα γράμμα, σου στέλνει ο Φρουζής ένα γράμμα και σου έλεγε «Σε παρακαλώ να παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς καθημερινά και προσωπικά την εξέλιξη νεωτέρων θεμάτων δεδομένου ότι αφορούν στο άμεσα επόμενο διάστημα και από αυτά κρίνονται σχεδόν τα πάντα». Να σου απευθύνεται έτσι ο Φρουζής. Το έγγραφο είναι αυτό. Το έγγραφο που είναι στα 65 CD που έστειλε η κυρία Τουλουπάκη εδώ και το απευθύνει ο Φρουζής στον κύριο Γεωργιάδη και το έχετε θάψει από τα ΜΜΕ. Και το είχε δει. Κατέβασε το χεράκι τώρα. Κατέβασε το χεράκι. 15 φορές. Ή 15 φορές είπε στο δεμά μου. Κατέβασε το χεράκι. Μόλις άκουσε το όνομά σου. Πάπ. Κάτω. Λοιπόν. Φαντάσου λοιπόν, Αντρέα, να βγαίνει στη φόρα αυτό το πράγμα. Τι 24 ώρα το Sky. Τι αφιερώματα το Star. Τι εκπομπές ο Αντένα. Τι ο φιλελεύθερος 15σέλιδα, 16σέλιδα. Να! Τι κάνουν οι Υπουργοί Υγείας της πρώτης φοράς αριστερά. Και λέει κι άλλα από κάτω. Λέει, τα νοσοκομεία δεν έχουν λεφτά και θέλει ο Διευθυντής Οικονομικών, λέει και το όνομά του, θέλει στήριξη. Εντολές σου δίνει. Εντολές. Ο πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Και κατά τα άλλα δεν ξέρουμε τίποτα. Μέσα σε αυτά τα έγγραφα, συνέχιζε το όνειρο, φαντάσου λέει, φαντάσου λέει, να αποκαλυπτόταν ότι μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία σε εσωτερικό της έγγραφο που δεν αμφισβητείται από κανέναν, δεν αμφισβητείται από κανέναν, βγάζει ένα προγραμματισμό και λέει είναι Μάρτις του 17, ας πούμε, μέχρι το Μάρτι του 18 πρέπει να έχουν πάρει τιμή και να έχουν πάρει και ασφαλιστική τιμή και να αποζημιώνονται αυτά τα 10 φάρμακα. Και να αποδεικνυότανε ότι εγώ ως Υπουργός Υγείας εξετέλεσα στο έπακρον την αποστολή και τα 10 φάρμακα αυτά είχαν μπει, είχαν πάρει ασφαλιστική τιμή και αρχίζουν να αποζημιώνονται. Και για να το κάνω αυτό, για να το κάνω αυτό, να είχα αλλάξει μια υπουργική απόφαση που ίσχυε χρόνια, που έλεγε ότι παίρνουν ασφαλιστική τιμή όταν κυκλοφορούν και αποζημιώνονται στα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζημιώνονται στα 2/3 και να το έκανα στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί. Δηλαδή κυκλοφορεί σε 3 χώρες, αποζημιώνεται σε 2, το βάλαμε μέσα. Αυτό έκανε. Φαντάζομαι το είχα κάνει εγώ και ο κ. Γεωργιάδης αυτό. Τι θα γράφαν πάλι τα κανάλια. Τι θα γράφαν οι εφημερίδες και τι θα λέγανε τα κανάλια τους. Και αυτά τα έχουν κρύψει. Τα έχουμε πει εδώ την προηγούμενη φορά. Τα έχουμε πει εδώ. Ή επίσης, αυτό ήταν το Harvard Project της Novartis. Δεν σε κατηγορούν γιατί δεν γράφτηκε στο Harvard. Σε κατηγορούν γιατί υλοποίησες το Harvard Project, που είναι 10 πανάκριβα φάρμακα, τα οποία υλοποίησες τις εντολές του Φρουζή με βάση και τον τόνο που σου έλεγε στην άλλη επιστολή. Φαντάσου, τρίτο επεισόδιο του ονείρου, έτσι, τρίτο επεισόδιο του ονείρου, φαντάσου, Αντρέα, θα λέω ένα για σένα, ένα για μένα, φαντάσου
να έχεις φτιάξει μια υπουργική απόφαση που να έλεγες ότι για αυτά τα σκευάσματα που είναι οφθαλμικά και έτσι καλλιώς καλλιώτικα δεν θα τηρηθεί η τιμολόγηση με βάση την αναλογία των μιλιγκράμ στις νέες συσκευασίες, αλλά μπορεί να πάει με τον νόμο των τριών χαμηλότερων τιμών. Και να σου βγαίνει τότε ένα φάρμακο στην επόμενη τιμολόγηση που να σου στέλνει η Αντωνίου ή αντίστοιχη τότε από τον ΕΟΦ. Η πρόεδρος του ΕΟΦ είναι η Κατερίνα Αντωνίου. Εξαιρετική και εκλεκτή επιστήμονας και συντρόφισσα. Να σου στέλνε, Αντρέα μου, τιμολόγησε το 509 ευρώ αυτό. Και εσύ να έλεγες, με βάση την απόφαση αυτή, όχι, διότι μπορούμε να πάμε με την άλλη τιμή, με τον άλλο τρόπο υπολογισμού και το τιμολογήσαμε 780. Αυτό έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό έκανε. Αυτό έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, ηρεμήστε, μην εκνευρίζεσαι. Μην εκνευρίζεσαι η άσονα, μην εκνευρίζεσαι. Έχεις δώσει εξετάσεις, εντάξει, θα είσαι και στο επόμενο ψηφοδέλτιο. Μην εκνευρίζεσαι. Τάνι, ψυχραιμία. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω καμιά ώρα με τέτοια παραδείγματα. Θα μπορούσα να μιλάω με κανένα τέτοιο. Ναι, είχε πολλά επεισόδια το όνειρο, έτσι, το σύριαλ. Και, δηλαδή, να πω κι άλλο ένα, ρε παιδί μου. Μετά να βγαίνε μια υπουργική, να βγαίνε μια απόφαση αφού μας έστειλε αυτό το γράμμα ο Φρουζής, σε μερικές μέρες, έτσι, να σου στέλνει το γράμμα τον Οκτώβρη, ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά τα νοσοκομεία και πρέπει, δηλαδή, να πληρώσει και εμάς και πληρώσε και άλλους προφανώς, γιατί δεν μπορούσε να τα πάρει μόνο αυτός. Λοιπόν, και μετά από μερικές μέρες να υπάρχει μια υπουργική απόφαση με υπογραφή του κυρίου Σταϊκούρα και να λέει. Πάρτε 300 εκατομμύρια ευρώ τα νοσοκομεία, όχι από δόση ληξιπροθέσμων, αλλά από το αποθεματικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 29 Οκτωβρίου, ο κύριος Σταϊκούρας, που το τηλέφωνο του 29-10-13 είναι η υπογραφή του Σταϊκούρα. Λίγες μέρες πριν σου στέλνε την επιστολή ο Φρουζής. Και 300 εκατομμύρια από τα αποθεματικά του Γενικού Λογιστηρίου, όχι από τη δόση των ληξιπροθέσμων. Και βλέπω και ένα νούμερο από κάτω, γιατί κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις το έγγραφο αυτό. Η μία έκδοση που ήρθε από το Γενικό Λογιστήριο, που το ανασύραμε φέτος, λέει ότι έμειναν 29 Οκτωβρίου στα αποθεματικά του κράτους 70 εκατομμύρια ευρώ. Μία άλλη λέει, αυτή που είχε το Υπουργείο, έλεγε 425. Αυτή που μας στείλανε από το Γενικό Λογιστήριο έλεγε 70. Προσέξτε, 29 Δεκάτου, ο κύριος Σταϊκούρας αφήνει με 79 εκατομμύρια ευρώ μόνο τη Γενική Κυβέρνηση για τους επόμενους δύο μήνες, για να δώσει 300 από τα αποθεματικά, όχι από χρηματοδότηση από τους εταίρους, για να ξεπληρωθούν φαρμακευτικές και εταιρείες. Αυτά ήταν τα έργα και η μέρα σας. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά. Πρώτο συμπέρασμα της συζήτησης σημερινής. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Είναι σαφές. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Μην δουλευόμαστε. Ο κύριος Βενιζέλος και η προκάτοχή του, αλλά αυτός είναι ο τελευταίος εκδίδων, έφτιαξε ένα νόμο για να σας καθαρίζει. Διότι αυτή τη χώρα, και να μιλήσω μετά τη μεταπολίτευση, τη χρεοκοπήσατε δύο κόμματα. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα τη χρεοκοπήσατε. Και ένα μεγάλο μέρος αυτής της χρεοκοπίας αφορά το μαύρο χρήμα στην υγεία. Όλοι αναγνωρίζουν το σκάνδαλο, αλλά όταν προσωποποιούνται οι ευθύνες και οι ποινικές και οι πολιτικές, δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι καθαρός. Δεν ξέρω τίποτα. Χαθήκαν 85 δις, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα λέτε. Έχει φτιάξει λοιπόν ο Βενιζέλος ένα σύνταγμα. Έναν εμετικό νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό το πράγμα, αυτή η κουβέντα που έγινε το πρωί, που λέει κατά την, πώς το λέει, κατά την άσκηση ή παρεπιπτόντως κτλ. Των καθηκόντων. Δηλαδή, να μπούμε στην κουβέντα, να βγούμε με όλες τις ευθύνες αυτές και πιθανώς και με την απόδειξη των δωροδοκιών, έτσι. Και σας είπα πριν, κύριε Βορύδη, μην εκτίθεστε σε σχέση με το τι υπάρχουν ή βρίσκονται στους λογαριασμούς. Κυκλοφορούν διάφορα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Διάφορα. Και όχι δικών μας, έτσι, αλλωνών. Λοιπόν, μην εκτίθεστε σεμνά και ταπεινά το τι θα βγάλουν λογαριασμοί. Αλλά τι θέλατε εσείς, να πούμε εδώ ότι ναι,
έχει ευθύνη ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, που έβγαλε μια υπουργική απόφαση με την ειδική χονδρική τιμή που την κατήργησε και αύξησε 16% για να δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, την οποία αν ήταν τόσο σωστή, εσείς γιατί την καταργήσατε? Εσείς γιατί την καταργήσατε? Γιατί καταλάβατε ότι θα ανέβει καμιά ξεταριά 70 εκατομμύρια που σας έλεγε ο ΟΠΗ η δαπάνη και το κλείσατε τότε. Δεν είχε πολιτική ευθύνη τότε. Αλλά θα το καθαρίσαμε γιατί παραγράφηκε. Γιατί παραγράφηκε. Ή δεν θα ήταν μια συγκεκριμένη ευθύνη η μοναδική εταιρεία, άλλη μία ήταν, η οποία πουλάει 100 εκατομμύρια, ας πούμε, 130 ήταν, φάρμακα το 13 και εισπράττει σε ρευστό 130 εκατομμύρια ευρώ το 13 και οι άλλοι πουλάγανε 70, εισπράτανε 50, πουλάγανε 50, εισπράτανε 10. Το είπα και την άλλη φορά, πάλι δεν το γράψανε. Δεν το είπαν οι εφημερίδες και τα κανάλια σας. Ότι οι επιχειρήσεις δεν πτωχεύουν από τα λογιστικά κέρδη ή από τα, πώς το λένε, πτωχεύουν από το τι έχουν στο ταμείο τους. Και η Νοβάρτης το 13, ό,τι πούλησε, εισέπραξε. Αυτό είναι τυχαίο? Είναι τυχαίο? Δεν συγκροτεί ευθύνη? Και γιατί έγινε? Για την καλή τους την καρδιά? Δεν τα έρπαξε κανένας για να γίνουν αυτά? Και αυτά και πολλά άλλα που έχουμε πει δεκάδες παραδείγματα, είπα και μερικά πιο πριν. Τυχαία, για να πάω και πιο πίσω, να μην παραπονιέστε. Τυχαία, επί κυρίου Αβραμόπουλου πήγε η Νοβάρτης από τα 340 στα 590 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το 2009. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν ξέρει τίποτα για το φόνο και στέλνει αυτό το γράμμα που λέει ότι πω παιδί μου δεν μπορώ και τι είναι αυτά τα πράγματα και ξεφτιλίζει τη Βουλή και κάτι τέτοιες μπούρδες που γράφει εκεί μέσα, ας πούμε, και το παίζει και αυτός δεν ξέρει τίποτα για το φόνο. Τυχαία είναι αυτά? Έτσι έγινε και αυτό. Ο μοριακός έλεγχος του αίματος δεν ήξερε τίποτα. Όταν το δώσατε στον Κελπνό και το πληρώναμε τα πρώτα δύο χρόνια 50 και 60 και 70 ευρώ το τεστ, ενώ θα πρέπει να πάρουμε 8-9, δεν μισώθηκε κάποιος από αυτά? Πώς το λέει δηλαδή? Πώς θα το πω πιο λαϊκά? Όταν παραγγείλατε δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια, πάλι δεν μισώθηκε κανένας. Με πολιτικές εντολές έγιναν. Όταν το κτίριο του Κελπνό, που τάπα στην εξεταστική της Βουλής, γιατί έχει δώσει πολλές ώρες η εξεταστική, όχι μόνο για τους 23 σας διορισμούς, που ελπίζω να τελειώσει επιτέλους αυτό το πόρισμα, το οποίο το έχει συρταρωμένο η κυρία Ράικου κάνα χρόνο 1,5, έτσι και το, μετά που άλλαξε και πήγε η κυρία Τουλουπάκη, άρχισε να ερευνάται και από ό,τι ξέρω έχει προχωρήσει ο έλεγχος και θα βγει το πόρισμα αυτό για τα μη πολιτικά πρόσωπα και τότε έχει έρθει εδώ και η υπόθεση για να την ανασύρουμε αν χρειαστεί, στο βαθμό που η δικαιοσύνη βγάλει κάποια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, έχει δώσει λοιπόν πολύ χρόνο τον Κελπνό γιατί έχετε κάνει πολλά. Δεν έχετε κάνει μόνο αυτό, τους 23 διορισμούς. Δεν έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος εντολή με υπογραφή δικιά του και του κυρίου Καλογερόπουλου? Πάρτε 18 εκατομμύρια δάνειο για να πάτε στο καινούριο κτίριο. Που βγάζει ένα διαγωνισμό που έλεγε πρέπει να είναι 300 μέτρα από το παλιό, να είναι ημιτελές, να είναι τόσο τα πατώματα, τόσο οι ψευδοροφές, τόσα τα πάρκινγκ, τόσα τα γύρω-γύρω. Μόνο το όνομα που δεν είπε. Υπογραφή του έχει η έγκριση του δανείου. Δεν τα πήρε κανένας και τότε. Δεν τα πήρε κανένας και τότε. Ή όταν σμπρώχνατε τα επόμενα χρόνια διαφημιστική δαπάνη σε ανύπαρκτα site και ειδικά και το 13-14 που ήταν ο κύριος Γεωργιάδης και υπάρχουν 870 συμβάσεις που τα 100 από τα 800 που αναφέρονται είναι ανύπαρκτα site, έτσι. Πώς το είπαμε το άλλο με τη Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή site. Έτσι που χρηματοδοτήθηκε επί κυρίου Γεωργιάδη και επί δικιά σας μετά. Αλλά το είχε στήσει στο μαγαζί από ό,τι ξέρω πριν. Λοιπόν, εσείς κύριε Βορύδη, ναι, που με κοιτάτε έτσι. Λοιπόν, γιατί και επί ημερών σας χρηματοδοτήθηκε αυτό το site. Και πάρα πολλά μάλιστα. Και πάρα πολλά. Όχι, γιατί εδώ το παίζουμε παρθένες όλοι. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δείτε, και πάρα πολλά δόθηκαν τους δύο μήνες τους προεκλογικούς. Σε αυτό που κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής σας στη Ρόδο, κάτι άλλο που είναι www.ellinesdimarchi.gr, ποιος είναι εκεί από πίσω,
που δεν τα ξέρει κανένας και που είναι επαναλαμβανόμενες παροχές από την αρχή της χρονιάς. Έχει ψάξει και αυτά η Επιτροπή. Και θα βγάλει πόσμα. Όπως και τον Τινάν. Όπως και τον Τινάν. Και θα δούμε αν θα συνεχιστεί να είναι εκεί που είναι τον Τινάν. Με βάση τον τρόπο τον οποίο εκπληστηριάστηκε ενώ ήταν δημόσια επιρουσία ως περιουσία κοινοφελούς ιδρύματος. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό γυρνάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό είναι ιστορική αυτή η μέρα. Γι' αυτό είναι ιστορική αυτή η μέρα. Γιατί έτσι όπως έχετε φτιάξει αυτό το Σύνταγμα με αυτή την χυδαία διάταξη, η οποία προφυλάσσει όλους αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, θα φτάναμε σε ένα σημείο και εκεί να δω τα τσαμπουκαλίκια. Ότι, α, εγώ παρετούμε και με περί. Θα λέγατε, α, έχει παραγραφεί. Α, έχει παραγραφεί. Και μια που το θυμήθηκα. Εγώ δεν κλαίω, ούτε στριγκλίζω. Η υπόθεση που αναφέρει στην Επιτροπή είναι η μήνυση που μου κάνατε με τον κύριο Τζαβάρα για τους διορισμούς των ΜΕΘ. Όπου εκεί είπα, έτσι και έτσι έγινε. Έτσι και έτσι έγινε. Αλλά βγαίνει στα διάφορα καναλάκια που σε παίζουν κάθε μέρα υπερορίες που σε παίζουν κάθε μέρα, λες το ένα ψέμα πίσω από το άλλο, όπως για παράδειγμα προηγουμένως δεν σε γράψαν λες στο Harvard. Δεν σε γράψαν στο Harvard. Ενώ είναι το Harvard Project, κύριε Υπουργέ, για το τελειώνουμε. Οποίο μπήκαν 10 φάρμακα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετήσιας δαπάνη στον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, ωραία, κύριε τόσα κι άλλα τόσα. Βαίνουμε προς το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, η υπόθεση θα επιστραφεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν στοιχεία πολλά. Εμείς ό,τι έχουμε βρει το έχουμε στείλει. Εσείς που εμπιστεύεστε την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Και εδώ το θέμα τώρα. Όταν βγαίνουν και ρίχνουν το ΣΤΕ, το νόμο του Γαβρόγλου για τη δημοκρατική εκλογή των διευθυντών στα σχολεία, μπράβο στο ΣΤΕ. Όταν βγαίνουν και ρίχνουν τον πρώτο νόμο των εργολάβων που διώξαμε αυτούς τους ανθρώπους που φυσοδομούσαν και στις εργάτριες και στο δημόσιο χρήμα με τους εργολάβους και μας δείχνει τον πρώτο νόμο, α, είναι η απόφαση της δικαιοσύνης. Έτσι. Όταν πάει να γίνει αυτή η ιστορία με τον ΕΦΚΑ, που είναι ο μισός λόγος που βγαίνουμε από τα μνημόνια και θα κεντάλα μεσημέρι και τον Αύγουστο θα κλαίτε μαύρο δάκρυ όταν θα γίνει αυτό, έτσι. Και τώρα έχετε βγάλει τα κανάλια 10 μέρες και κλαίνει για τη συντάξη το Γενάρη του χρόνου. Τι κλάμα είναι αυτό, ρε παιδάκι. Όταν τους κόψατε 2 χρόνια 11 φορές, είχαν πει 2 κουβέντες. Τώρα κλαίνει καταβολικά 7 μήνες. Θα μου πεις πως θα δικαιολογούνταν η public issue, ας πούμε, να βγάλει 10 και 19 μονάδες απάνω το Μητσοτάκη σε σχέση με τον Τζίπρα και τα υπόλοιπα, ας πούμε, που γελά ο κόσμος, γελά και τα κομμωδίνα δηλαδή, με αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν. Καταλήγω και ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Αλλά άκουσα πολλές ψευτιές εδώ πέρα μέσα. Άκουσα πολλές ψευτιές, όπως άκουσα και μια ακροδεξιά ατζέντα από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ένα πολύ απλό πράγμα. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί είμαστε πεντακάθαροι. Το τέλος, το δικό του, το έδειξε ο ελληνικός λαός με τις εκλογές. Έχει σκοπό να επανέλθει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και να ηγηθεί ενός comeback. Χλωμό το βλέπω. Αλλά είναι πολύ ακροδεξιά η ατζέντα. Σέρνει τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή την ακροδεξιά ατζέντα. Με τους πρόσφυγες, με τους αρθρομετανάστες, με την ασφάλεια, με τους Ρουβίκονς, με τα σούπα, με τα μούπες κτλ. Δεν θα το αφήσει ο ελληνικός λαός αυτή τη δυνατότητα. Και να πω και μια κουβέντα και να τελειώσω. Και να τελειώνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αλλά πρέπει να το πω γιατί το θυμήθηκα τώρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Πικραμένος. Ο κύριος Τουρνάρας, έχω πει και για τον ίδιο και για την σύζυγό του πάρα πολλά. Και με στοιχεία και αυτά δεν προλαβαίνω να τα ξαναπώ. Με τις αναθέσεις που πήρε και τις απευθείας και ευρωπαϊκά έργα από το Κελπνό κτλ. Και τίποτα δεν τυχαίο όταν βγαίνουν που δεν αμφισβητούνται συνέδρια στα οποία έπαιρνε μεγάλες αμοιβές κτλ. Και ο ίδιος ήταν και συνεργάτης στην Οδάρτης και πριν και τέτοια. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Είναι προφανές. Γιατί αναφέρθηκε στον πατέρα του. Ο καθένας κρίνεται για αυτό που είναι. Μην αναφερόμαστε στις συγγενείς μας. Μπορούμε να αναφερθούμε. Γιατί μάλλον τότε θα έπρεπε. Γιατί άμα το πάμε με τους συγγενείς, τότε ο κύριος Πικραμένος, λόγω του πατέρα του, είναι απριόρι ένοχος. Γι' αυτό λοιπόν άστε τις συγγενείς κατά μέρος. Ο καθένας μας είναι αυτά. Ωραία. Που κάνει ο ίδιος.
Ωραία. Και περηφανεύεται ή ντρέπεται για αυτά που κάνει ο ίδιος. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι. Επειδή μέχρι τώρα κύλησε η διαδικασία. Μισό λεπτό. Κύλησε η διαδικασία. Τώρα, άμα πάρετε εσείς και πείτε, θα απαντήσει ο Υπουργός. Να ξαναθέτε εσείς να ξαναπείτε. Λοιπόν, εγώ λέω, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα δεν...